Καλημέρα, Σκάλι. Έλα, καλημέρα, τι είναι εδώ. Καλά. Μας βλέπεις. Γεια σου. Τώρα θα ανοίξει και είσαι στην πάνω γωνία. Οκ. Από ό,τι για να ανοίξω και εγώ για να ανοίξω τη δική μου, θα πρέπει να σου λέω, ξέρεις, κάποιες να βάζεις τις διαφάνειες και τα λοιπά. Οκ. Αυτός ήταν η κύριε που θα πω ήταν η καλά καθηγή. Αυτός ήταν η άλλος. Ναι. Στην πρώτη είμαστε. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω την κάμερα γιατί δεν έχω όπως είναι λίγο. Προτού να γνωριστούμε τα παιδιά μου, λένε Μιχάλη Τσαμπά, είμαι συντηρητή του Δελιάννη, και τώρα βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο της Λιών και κάνω μεταδιδακτορική έρευνα. Έχει κάνει τη Γιάννη, οπότε μπορεί να σας εξηγήσει τα χοντρικά. Ωραία, λοιπόν. Πάνω σε τι έρευνα να μάθουμε. Έλα. Πάνω σε τι. Α, ναι. Αυτό που σπουδάσει, που σπουδάσει φυσικός στο πρώτο πτυχίο και μετά στη χημική μηχανική, από κάνω μεταδιδακτορικό και το μεταπτυχιακό. Ο τομέας ονομάζεται φυσικοχημία και σχετίζεται με την κατάλυση. Αυτό που θα σας δείξω είναι κάποια γενικά πράγματα για να σας αναφέρω πού είναι το που λέγεται η κατάλυση. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι στα δίζελ οχήματα, στα πετρελαιοκίνητα, παράγονται κάποια σωματίδια και στα βενζινοκίνητα βέβαια, τα οποία αυτά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα παλιδέψουμε και προσπαθούμε με καταλυτικές διαδικασίες να τα κάψουμε προτού ελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα και γίνουν επικίνδυνα. Δεν είναι πολύ σχετικά με την ομιλία που θα μας κάνω σήμερα, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερα αργότερα, αν θέλετε. Και ποια εταιρεία έχει ενδιαφερθεί για... Μάλλον συνεργάζεται. Ναι, συνεργαζόμαστε και κάνουμε έλεγχο με την Πεζό. Είναι η Πεζό Citroën, αυτή που έχουμε πει για την κρίση τώρα. Και είναι η Πεζό με τη Citroën που δουλεύουμε μαζί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μιλάνε γαλλικά και δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά εντάξει, οκ. Προσπαθούμε. Λοιπόν, θα αφήνω λίγο να κάνω την παρουσίαση σχετικά από την Ήμουρα για να πάρετε μια ιδέα να μην σωματίζουμε. Να μην ασχοληθώ πολύ με λεπτομέρειες για να συζητήσουμε περισσότερο μετά ό,τι απορίες έχετε. Λοιπόν, για να μην την παρουσίαση δεν την βλέπω τώρα, έτσι. Κύριε, μπορείτε να κάνετε και λίγο στο Σόλου να δοκιμάσουμε να κάνουμε και την χρήση οθόνης. Για πείτε μου ρε Σακάλια, που είναι το Όπως βλέπετε, μερικά πράγματα ξέρουν περισσότερα από μένα. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό είναι καλό, αλλά δεν ξέρω αν έχω τα δικαιώματα με το σκάφο που έχει βγει. Έχει βγει με κάτι νερά στο σκάφο. Θα κάνουμε τη δωρεάν μου δοκιμή. Μετά δεν έχει, από κάποιο λόγο. Εντάξει. Εντάξει. Θα κάνω πλέον σου πείτε το δοκιμή. Ναι. Τώρα δεν είσαι. Πώς βλέπεις τώρα. Τώρα βλέπω ακριβώς τα ίδια. Αυτό είναι, αυτό είναι, θα σου λέω. Γιάννη, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας προχωρήσουμε έτσι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Σου λέω απλά, θα με διαπάνει. Αυτό βλέπω εμείς, βλέπω και αυτός τώρα. Δεν βλέπεις τώρα τις διαφάνειες. Όχι, όχι. Θα είσαι σε ερμήνο. Τι, τι να πατήσω. Εκεί, θα πατήσω σε ερμήνο. Στο βελάκι κάτω εκεί, σε window. Α, τώρα κάτι βλέπω. Τώρα θα πρέπει να δεις. Ναι, τώρα κάτι βλέπω, εδώ βλέπω ότι... Είναι το γνωστό ανέκδοτο, τώρα από το δεξί μάτι κάτι άρχισε να βλέπω. Ναι. Εντάξει. Τώρα βλέπεις, Μιχάλη. Ναι, 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 να
ερχόμενα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η ομιλία θα κάνω σήμερα σχετίζεται με τις κυψέλες καυσίμου, τις οποίες τη λένε και γελιά καυσίμου. Αυτό είναι μετάφραση από το Swiss Cells. Το Cell στα αγγλικά έχει τη μετάφραση κυψέλη ή κελί, αλλά επειδή χρησιμοποιείται μια λέξη για το κύτταρο, νομίζω ότι πιο πολύ σχετίζεται με αυτό, αλλά κανείς δεν το λέει κύτταρο καυσίμου, οπότε ναι. Ας το αφήσουμε έτσι. Αυτά είναι συστήματα ενεργειακά με χαμηλές αερίες εκπομπές. Και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες για την ηλεκτρόληση νερού. Επειδή ξέρω ότι είχατε κάνει κάτι αντίστοιχο από το νερό στο υδρογόνο, θα σας μιλήσω και για κάποιες τέτοιες εφαρμογές. Ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε. Είμαστε τώρα. Λοιπόν, σήμερα το 70% της παγκόσμιας ενέργειας, ίσως και παραπάνω, παράγεται από ρηπτά καύσιμα, τα οποία είναι για άνθρακα, στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ονομάζονται ρηπτά ενεργειακά γιατί είναι εξορίξιμα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε. Πάμε στην επόμενη. Σε αυτή τη διαφάνεια παρουσιάζεται και η παραγωγή ενέργειας παγκοσμίως σε δύο διαφορετικά έτη για να δείτε ότι με την πάροδο του χρόνου έχει αυξηθεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας, όπως επίσης και του φυσικού αερίου, και έχει μειωθεί η χρήση του πετρελαίου. Λόγω τιμής και λόγω του ότι έχουμε προβλήματα με την εξόρυξή του. Στην επόμενη διαφάνεια φαίνεται η αύξηση της ενέργειας παγκοσμίως, της κατανάλωσης ενέργειας παγκοσμίως. Έχετε προχωρήσει, Γιάννη. Ναι. Απλά να σας δείξω ότι οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται πάρα πολύ, επειδή και αυτό σχετίζεται με τον τρόπο ζωής μας. Μετά πάμε στην επόμενη. Έχουμε προχωρήσει. Για ποιο λόγο τώρα έχουμε πρόβλημα με τα ορυκτά καύσιμα, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ατμοσφαιρική ρήπανση, όπως την όξινη βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι θα εξαντληθούν κάποια στιγμή. Παρότι τώρα λέει ότι υπάρχουν και στην Ελλάδα, αλλά κάποια στιγμή θα εξαντληθούν, οπότε πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό που είναι, ας πούμε τώρα πολύ στη μόδα, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή να βρούμε τρόπους να χρησιμοποιούμε ενέργεια η οποία δεν είναι εξαντλήσιμη. Τα ανανεώσιμα είναι σχετικά γιατί όλα αυτά πηγάζουν από τον ήλιο. Το ήλιο κάποια στιγμή θα σβήσει, αλλά αυτό θα γίνει μετά από πάρα πολλά. Εκατομμύρια, όταν είναι δισεκατομμύρια χρόνια, οπότε δεν νομίζω ότι μας απασχολεί. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η ηλιακή, η γεωθερμική, η αιωλική, η βιομάζα και αυτές βασικά. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτές είναι ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμες, όπως η ηλιακή πυροβολία. Μπορεί να την χρησιμοποιούμε με ένα φωτοβολταϊκό, αλλά το βράδυ δεν έχουμε ήλιο και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτές οι μορφές ενέργειας είναι πώς θα τις αποθηκεύσουν ώστε να είναι διαθέσιμες όταν τις χρειαζόμαστε. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Ωραία, αυτό σημαίνει πως για να είναι και στοιχεία μια τέτοια τεχνολογία θα πρέπει να αναπτυχθούν τρόποι αποθήκευσης. Ένας από τους κυριότερους τρόπους είναι οι μπαταρίες. Παρ' όλα αυτά οι μπαταρίες επειδή έχουν ένα μεγάλο κόστος δεν είναι η κατάλληλη λύση και αναζητούνται καινούργιοι τρόποι. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι το υδρογόνο. Το υδρογόνο δεν είναι ενέργεια, είναι λέγεται vector energy. Είναι φορέας ενέργειας. Χρησιμοποιούμε δηλαδή για να μεταφέρουμε την ενέργεια. Λοιπόν, ένα μόνο για βασική διαφορά του υδρογόνου είναι ότι το υδρογόνο είναι αέριο σε σχέση με τα γνωστά καύσιμα που είναι υγρά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα σε σχέση με την αποθήκευση, επειδή τα αέρια είναι πιο δύσκολο να αποθηκευτούν σε σχέση με τα υγρά. Παρ' όλα αυτά, η ενεργειακή πυκνότητα αναμάζας είναι πολύ υψηλή. Σημαίνει αυτό ότι στο 1 κιλό υδρογόνου θα σου δώσει περισσότερη ενέργεια από ένα κιλό βενζίνης, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, σε μια υποθετική μελλοντική οικονομία που θα χρησιμοποιείται το υδρογόνο, ένας αντιμέτωπη με όλα αυτά τα προβλήματα της αποθήκευσης, διανομής κτλ. Τώρα ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι. Είναι σε ποια είμαστε μόνο να πεις το νούμερο για να ξέρω. Γιατί υδρογόνο. Λέει το τίτλο μόνο για να μην παρευτούμε. Γιατί υδρογόνο. Ναι, αυτό είναι σωστή έρευση και πριν, οπότε λίγο. Όταν κινούνται υδρογόνο, κάποιο σημαντικό είναι ότι παράγεται μόνο νερό. Οπότε μειώνεται η ρήπανση του περιβάλλοντος και η οικονομική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη. Αυτά είναι λόγω που τα είπα. Στην αποθήκευση του υδρογόνου. Ότι
που έχει αναπτυχθεί είναι η ανάπτυξη καινούργιων γλυκών, όπως είναι η νανοσωλήνες άνθρακα. Τώρα αυτό για να καταλάβετε είναι της τάξης 1 εκατομμύριο φορές, ένα δισεκατομμύριο φορές μικρότερος από το μέτρο, σε τέτοια τάξη μεγέθους, είναι πάρα πολύ μικρά. Και χρησιμοποιείται για να προδροφάται πάνω το υδρογόνο και μετά το ζεσταίνουμε για να υδροφάται. Είναι η νανοσωλήνη άνθρακα και με μεταλλικά υδρύματα. Είναι κάποιες μορφές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση. Αυτά ακόμα είναι υποεξέλιξη. Ας περάσουμε στην επόμενη τώρα. Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί μέσω πολλών διαδικασιών υλικών αντιδράσεων. Αυτές που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής είναι αυτό που βλέπετε, οι υδρογονάνθρακες, αναμόρφωση, η οξύνωση ή αυτόθερμη αναμόρφωση. Αυτό όμως που θα μιλήσουμε σε αυτήν την παρουσίαση είναι κυρίως για την ηλεκτρόληση, που εμείς και στην κεφαλαιότητα μας. Χρησιμοποιούμε νερό και ηλεκτρισμό για να παράγουμε υδρογόνο και οξυγόνο. Όταν χρησιμοποιούμε τις άλλες μορφές παραγωγής υδρογόνου, το πρόβλημα είναι ότι επειδή χρησιμοποιούμε υδρογονάνθρακες, ξαναπαράγουμε σε οτού, όπως λέμε, διοξείδιο του άνθρακα και μονοξείδιο του άνθρακα, τα οποία είναι βλαμερά. Η ηλεκτρόληση είναι πιο καθαρός τρόπος, αλλά χρειάζεται και αρκετή ενέργεια. Πάμε λίγο στην επόμενη. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τα ξέρετε τώρα, δεν ξέρω κιόλα. Αν τα ξέρετε, οι χημικές αντιδράσεις, το τι είναι, τι σημαίνει η χημική αντίδραση, το ξέρετε, αν μπορείτε σαν να το περιγράψετε λίγο. Κάποιο να απαντήσει με το. Χρησιμοποιώντας το υδρογόνο ως καύσιμο. Στις παραλιακές μορφώσεις, αυτό το οποίο
ενέργειας. Στο αυτοκίνητο δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Στο αυτοκίνητο γίνεται η έκρηξη του πασίου, κινείται το έμβολο και παράγεται η ενέργεια. Εδώ αυτό που σας περιγράφω στο δείχνω στο πάνω μέρος αφορά τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και με ένα καύσιμο για να ζεστάνουμε νερό να παράγουμε ατμό. Ατμός κινεί μια τουρμπίνα όπως φαίνεται στο πάνω μέρος. Αυτή η τουρμπίνα συνδέεται με ένα ηλεκτρομαγνήτη και όπως γυρίζει παράγεται ρεύμα. Στις ηλεκτροχημικές διατάξεις όπως είναι τα κελιά καυσίμου, αυτή η διαδικασία της παραγωγής λειτουργεί για την κατευθείαν. Οπότε δεν έχουμε απώλειες στα ενδιάμεσα στάδια. Γι' αυτό είναι σημαντικά. Λοιπόν, οπότε περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή έχει και animation, δεν ξέρω γιατί φαίνεται αυτό. Ναι, φαίνεται το animation και όταν κάναμε και την εργασία το είχαμε και εμείς ένα παρόμοιο animation. Ναι. Οπότε είναι εξοικειωμένη. Είναι με πέμε. Ναι, αυτό είναι, είναι το πέμπτο. Αυτό είναι, σημαίνει πρώτον exchange με brain cell. Ότι είναι δηλαδή χρησιμοποιεί μια πολυμερική μεμβράνη που είναι αμμωγός πρωτονίων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στη μία πλευρά, στην άνοδο, στην αριστερή πλευρά όπως βλέπετε, πηγαίνουν τα υδροφόνα, τα πλευροπαναγή, τώρα δεν το δείχνει όπως είναι. Ναι. Δεν το έχει στο iPhone, δεν το έχει στο iPhone. Ναι, ναι, εντάξει, όχι το βλέπω. Πηγαίνει το υδροφόνα, προφάτε πάνω στο μεταλλείο που λέγαμε πριν, διαχωρίζεται σε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Τα πρωτόνια μπορούν να περάσουν μέσα από αυτή τη μεμβράνη, επειδή είναι αμμωγός πρωτονίων. Περνάνε στην άλλη πλευρά που είναι το οξυγόνο και αυτό ρωθυμένο στον ανάλογο καταλήτη. Αντιδρά και παράγεται νερό. Προσέξτε τώρα ποια είναι η διαφορά. Αυτή είναι ακριβώ η ίδια αντίδραση που μπορούμε να κάνουμε και σε χωρί καταλήτη, χωρί τίποτα. Η ουσία είναι όμω ότι τα ηλεκτρόνια που εναλλάσσονται για να δημιουργηθούν νερό, για να δημιουργηθούν το νερό, περνάνε μέσα από ένα εξωτερικό κυκλώμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί χρησιμοποιούμε αυτά τα ηλεκτρόνια για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Σε κάθε αντίδραση αυτού του οξυγόνου υπάρχει ανταλλαγή ηλεκτροπίων. Όπως αυτό γίνεται σε ατομική κλίμακα. Στην περίπτωση μας εδώ, σε αυτή τη διάταξη, τα ηλεκτρόνια διαχωρίζονται και περνάνε από τη μία μεριά στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο έχουν την παραγωγή ενέργειας. Γι' αυτό είναι, ας πούμε, το κλειδί στην τεχνολογία των κοινών καυσίμων. Ας περάσουμε στην επόμενη τώρα διαφάνεια. Αυτό που είδατε είναι τα πειράματα στα οποία η ξένη καυσίμων σε τέτοια έχω κάνει πειράματα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και εδώ, εδώ πέρα βλέπετε τις στοιχείες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλά κιλά καυσίμου και τα βάζουμε στη σειρά για να έχουμε κάτι πιο, κάτι να παρέχει μεγαλύτερη ενέργεια και να έχει μικρότερο όγκο. Αυτά χρησιμοποιούνται σε εμπορικές εφαρμογές, όπως θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια, που έχει κάποια παραδείγματα στον κλάδο των μεταφορών. Και όπως και στην επόμενη διαφάνεια, έχει χιλιάδες εφαρμογές. Υπάρχουν ακόμα και κατάπτωση για κινητά τηλέφωνα, για σημάδους. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Και πάμε στην επόμενη. Αυτή είναι μια πιλωτική μονάδα που έχει πληθεί από την Honda που χρησιμοποιεί στις στοιχείες κενών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ηλεκτρογενικής κάψης του υδρογόνου με την παρέχηση των κινητήρων και κινείται με τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κενά καυσίμου, σε αντίθεση με τις μηχανές εσωτερικής κάψης που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα, δεν παράγουν κανέναν ήχο. Δεν έχουν κάποια κινητά μέλη. Είναι αυτό που είδατε πριν. Το υδρογόνο ρωφάται, διασπάται στα ηλεκτρόνια, στα πρωτόνια, γίνεται η αντίδραση και μέσω του εξωτερικού κυκλώματος παίρνουμε την ενέργεια. Το σημαντικό εδώ να φέρω στην επόμενη διαφάνεια να φέρω ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Γενικά για να μην σας κουράσω να διαβάζω τι λένε σε αυτά, είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη απόδοση με τη συμβατική λειτουργία, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε να μειωθούν πολύ οι κατανάλωση των ρευστών και έτσι να έχουμε μεγάλη οικονομία. Και επίσης η απόδοσή τους γενικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τα συμβατικά συστήματα. Και σαν παράδειγμα ότι για την παραγωγή για 1.000 κιλοβατόρες, με το σημαντικό τρόπο παράγουμε 11 κιλά ρήφους, ενώ σε αυτό έχουμε 30 γραμμάρια. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Αυτά είναι που ήθελα να πω, βασικά. Ελπίζω να έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις να τις συζητήσουμε και να τις ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ήταν καθόλου, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και καθόλου κουραστική η παρουσία. Ήταν πολύ εύστοχη. Να είστε καλά. Αν
Ήτανε πολύ αυτή, νομίζω δεν κούρασε καθόλου. Ήτανε... Πολλά από αυτά τα είχαμε δει και από μόνοι μας, αλλά εντάξει, είναι αλλιώς να το αρχίσουμε, ας πούμε, και κάποια άλλη στιγμή, αλλά απλά λέγαμε από χρόνο και είναι λίγο δύσκολο, γιατί κρυμμένες είναι πολύ άσχημες και εγώ θα μπορούσα να σας δείξω, να κρατήσω κάποιο βίντεο, το πώς λειτουργεί, ναι, τελικά σήμερα να το δει. Αλλά έχω ξαναλέξει στο ίντερνετ και είδα ότι υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι σε πολύ μικρή κλίμακα, ας πούμε, και να κρατήσουμε μεγάλα, τα οποία σκεφτούμε να αγοράσω κάποιο και κάποια στιγμή με ρωτή ευκαιρία να περάσω το σχολείο να σας το δείξω. Αυτό για να έχετε μια εκτίμηση πόσο κοστίζουν αυτό που είχα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας είχε 6.000 ευρώ. Αλλά εντάξει αυτό που βρήκα είναι πολύ πιο οικονομικό, οπότε μπορούμε να έχουμε κάποιο για να το δούμε για από κοντά. Κυκλοφορούν τώρα τελευταία και κάποια έτσι πολύ μικρά και πολύ φθηνά που τα έχουν προσαρμόσει σε ρολόγια και δουλεύουν μια οθόνη υγρών κρυστάλλων. Βάζει νερό μέσα και δουλεύει μόνο με το νερό. Και απλά του το έχω δείξει αυτό το όφελο, το έδειξα. Απλά είναι εντυπωσιακό και μόνο να το δει κάποιο. Δεν ξέρω αν έχουν ερωτήσει. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την 5 Απριλίου, έτσι. Μιλήσει για τα σωματίδια. Ήταν πολύ ωραία η ομιλία, δηλαδή πραγματικά η παρουσίαση. Ακριβώ η ουσία και δεν κούρασε καθόλου. Ελπίζω να το καταφέρει εντάξει. Μια χαρά. Ερωτήσει, ακούω. Λέγε πάμε. Για τους σωλήνες που βλέπουν το υδρογόνο. Ναι. Αφού το υδρογόνο έχει μεγάλο όγκο, πώς αποθηκεύονται τόσο μικρούς σωλήνες. Λέει πώς είναι δυνατόν να αποθηκεύσει μεγάλο όγκο υδρογόνο σε μικρούς νομοσωλήνες. Γενικά για να έχετε μια εκτίμηση, για να μην κάνει την εκτίμηση τώρα. Ναι. Θα ήθελα να μην χαμηλώσω το μικρό. Θα χαμηλώσω και εγώ άμα είναι. Φωτάκι, αυτό που σου πει, όπως σας, ένα αέριο έχει την πρώτη, πρέπει χίλιες φορές μεγαλύτερη από ένα υγρό. Οπότε αν σκεφτείτε αν πάρετε ένα κυβικό μέτρο, με λουκάρετε αέριο, σε αέριο όπως που να καταλαβαίνει σε καμπινικές συνθήκες, θα είναι χίλια, οπότε θα λαμβάνετε ένα πολύ μεγαλύτερο. Όταν είναι σε αέριο, δεν μπορούμε να λύσουμε που θα είναι το καθελερί είναι μια δεκτήματα πάρα πολύ μικρή. Όταν προσδοφάτε πάνω στις νομοσωλήνες ή πάνω στα μεταλλικά υβρίδια, δεν έχει πλέον τον όγκο του αερίου. Έχει προστροφηθεί σαν άτομο πάνω. Ή σαν πόλη. Δηλαδή είναι πολύ πιο μικρό, σχετίζεται με την πυκνότητα. Έχουν πολύ μικρό. Ας πούμε και ένα σουγκάρι, ας πούμε μπορεί να ρουφήξει πάρα πολύ μεγάλο όγκο νερού, δηλαδή είναι κάπως έτσι. Ναι, ίσως κύριε Σπάρας μπορεί να γίνεται πολύ έστω και το παράδειγμα που σας εξήγησα. Απλά σε αέρια μορφή αποστάσεις δύο ατόμων κυκλοφόρου, δύο μολύων κυκλοφόρου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάνω στα νομοσωλήνες, στα μεταλλικά υβρίδια έρχονται πάρα πολύ κοντά. Επειδή προφώνται. Ο τρόπος που προφώνται σχετίζεται με είναι, λέγεται χημειοορόφηση και είναι κάποιοι δεσμοί που αναπτύσσονται πιο ισχυροί. Έτσι τους δίνεται την ενέργεια να έρθουν πιο κοντά. Τι είναι η διαφορά. Okay. Άλλη ερώτηση. Πριν που έδειξε το καθαρίδι που περνούσε μέσα από τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, και τα ηλεκτρόνια αναγκαστικά πήγαιναν μέσα στο λαβητήρα για να ανάψουν. Εάν χρησιμοποιούσαμε κάποιο στοιχείο που έχει περισσότερα ηλεκτρόνια, θα ήταν μεγαλύτερη παραγωγή ενέργεια. Λέει για το PEM, αν είχαμε υλικά που με περισσότερα ηλεκτρόνια, που να μην είχε υδρογόνο, θα είχαμε περισσότερο ρεύμα. Ναι, θεωρώ ότι ο τρόπος που μετά την ενέργεια περιεχόμενο μιας ουσίας σχετίζεται με την ενέργεια γύψη, είναι κάτι το οποίο το ξέρετε, αλλά αυτό που προτάς είναι πολύ λογικό. Το πρόβλημα είναι αν μπορεί να γίνει αντίδραση. Ας πούμε, το υδρογόνο είναι δύσκολο να το βρούμε και χρειάζεται να το παράγουμε μέσω διαδικασίας, όπως είπαμε, ηλεκτρόλυσης για δύο. Το μετάνιο, που είναι κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, σε μια αντίδραση δίνει πιο πολλά ηλεκτρόνια. Η διαφορά είναι όμως ότι δεν έχουν την δράση και τις μεγάλες θερμοκρασίες. Και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε άλλο είδος κυρίων καυσίμων, αυτά λέγονται τα SOFC, είναι τα solid oxide fuel cells. Χρησιμοποιούνται εκεί όμως το πρόβλημα είναι ότι όταν δουλεύει σε θερμοκρασίες 700-800 βαθμούς Κελσίου, έχεις μεγάλο πρόβλημα στο πώς θα αυξήσει την θερμοκρασία, το πώς θα κάνεις καλή μόνωση σε ένα κελί τέτοιο. Το κάθε πράγμα έχει τα συνθήματα δηλαδή. Άλλη ερώτηση.
Είπε βασικά ότι για να δημιουργηθεί, για να μπορέσει να δώσει συνεχισμό χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Ναι, αλλά άμα το κάνουμε αυτό, δεν βγαίνουμε κερδισμένοι. Ναι, σου λέει το ότι εκτέλουμε ούτως ή άλλως ενέργεια πολύ για να μπορέσουμε να διασπάσουμε. Τελικά το κέρδος είναι υπέρ ή κατά. Δίνει πως τελικά... Όποια διαδικασία έχει γίνει ως τη χρήση, από πάνω από αυτό κάποια στιγμή αργότερα, θα έχει πάντα ενεργειακή ζημιά. Όποιος κύκλος είναι με το νερό να το κάνει συντροφό, να το κάνει να το κάψει, να το κάνει νερό, τότε δεν έχει συνεργειακό κέρδος. Αυτό, αν το κάνουμε, θα ήταν απαραβίαζε ένα από τους θεμελιώδες νόμους της φύσης. Αλλά προσέξτε και είναι το σημαντικό.